Αντί να φορτώνουμε τον οργανισμό μα με συμπληρώματα διατροφή και βιταμίνε, αρκεί να κάνουμε κάποιε μικρέ αλλαγέ στο καθημερινό μα διαιτολόγιο και να εντάξουμε τροφέ που κάνουν καλό τόσο στη σωματική όσο και την ψυχική μα υγεία. Παρακάτω θα δείτε ποιε είναι οι πιο υγιεινέ τροφέ του πλανήτη, καρίδια. Τα καρίδια είναι πολύ πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και είναι από του καλύτερου ξηρού καρπού που θα μπορούσατε να καταναλώσετε. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, μια χούφτα καρύδια περιέχουν τη διπλάσια ποσότητα αντιοξιδωτικών από οποιονδήποτε άλλο ξηρό καρπό. Προσοχή, τα καρύδια αλλοιώνονται από τον ήλιο ενώ αν εκτεθούν στον αέρα είναι πιθανό να πικρήσουν, καθώ τα έλαια που περιέχουν οξυδώνονται και δημιουργούν αυτήν την πικρή γεύση. Αν θέλετε να τα συντηρήσετε παραπάνω, βάλτε τα σε ένα αεροστεγέ δοχείο και τοποθετήστε τα στο ψυγείο. Ντομάτε. Οι ντομάτε έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε λικοπένιο, ένα αντιοξιδωτικό που έχει την ιδιότητα να αυξάνεται με το μαγείρεμα, Εν αντιθέσει με τι περισσότερε θρεπτικέ ουσίε που μειώνονται, υπάρχουν πολλέ έρευνε που διατείνονται ότι η μακροχρόνια κατανάλωση ντομάτα συνδέεται με μικρότερο ρίσκο καρδιαγγειακών νοσημάτων, κάποιων μορφών καρκίνου αλλά και την προστασία του δέρματο από αλλοιώσει του χρόνου. Μήλο. Όλοι έχουμε ακούσει το παλιό ρητό ένα μήλο την ημέρα, τον γιατρό τον κάνει πέρα. Ωστόσο, ο ιδανικό τρόπο να το καταναλώσουμε για να επωφεληθούμε από όλε τι βιταμίνε του, είναι να μην το καθαρίσουμε. Όλη η περιεκτικότητά του σε φυτικέ ίνε, 4,5 γραμμάρια, βρίσκεται στι φλούδε του, οπότε αν τι αφαιρέσουμε, χάνουμε το μεγαλύτερο ποσοστό από τα θρεπτικά συστατικά του. Νεροκάρδαμο: Το νεροκάρδαμο είναι ένα φρέσκο μυρωδικό που βρίσκουμε σε μανάβικα και σούπερ μάρκετ, ενώ έχει απίστευτε αντιοξιδωτικέ και αντιφλεγμονώδει ιδιότητε και ελάχιστε θερμίδε. Έχει πικάντικη γεύση και καταναλώνεται κυρίω μέσα σε σαλάτε φυτρώνει κυρίω σε άλλε χώρε τη Ευρώπη, καθώ δεν ανήκει στην Ελλαδική Χλωρίδα και είναι ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό φυτό. Περιέχει τέσσερι φορέ παραπάνω β' καροτίνη από το μήλο ενώ έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε βιταμίνη Κ, θρεπτικέ ουσίε που βοηθούν στην ομορφιά και την νεότητα. Επίση, λόγω τη αντιοξυδωτική δράση του και προλαμβάνει τον καρκίνο αλλά και δρά θεραπευτικά στα κύτταρα που έχουν διαβρωθεί από τον καρκίνο. Βρώμη. Η βρώμη είναι το superfood που θα πρέπει οπωσδήποτε να βάλετε στην καθημερινή σα διατροφή, αλλά και σε εκείνη των παιδιών σα. Περιέχει δύο σημαντικέ διαλυτέ φυτικέ ίνε, τη β' γλυκάνη και το αβενοανθραμίδιο, που βοηθούν μαζί στην καταπολέμηση καρδιαγγειακών νοσημάτων που συνδέονται με την παχυσαρκία, όπω το έμφραγμα και ο διαβήτη τύπου Β. Έρευνε έχουν δείξει ότι η καθημερινή ή η συχνή κατανάλωση βρώμη ρίχνει την πίεση καθώ και την κακή χολυστερίνη, LDL. Παράλληλα, η βρώμη αποτελεί το ιδανικό πρωινό καθώ δημιουργεί αίσθημα κορεσμού και γεμίζει ενέργεια τον οργανισμό, ώστε να ξεκινήσει σωστά την ημέρα του. Φακέ. Οι φακέ αποτελούν μέρο τη διατροφή του ανθρώπου παγκοσμίω εδώ και χιλιάδε χρόνια. Αποτελούν μια χαμηλού κόστου πηγή φυτική πρωτενη και φυτικών ινών ενώ μειώνουν τη χολυστερίνη, συντελούν στον μεταβολισμό του λίπου, καταπολεμούν τη φλεγμονή και δημιουργούν αίσθημα κορεσμού. Ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο είναι ο υγρό θεό τη μεσογειακής διατροφή. Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, σύμφωνα με έρευνε, συνδέεται με λιγότερα εμφράγματα και άλλε παθήσει σχετικέ με την παχυσαρκία καθώ και χαμηλό ρίσκο εμφάνιση καρκίνου. Έρευνε δείχνουν ότι οι φενόλε, που εμπεριέχονται στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, καταπολεμούν τα γονίδια που συνδέονται με το μεταβολικό σύνδρομο.